Θα επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, στο chalkidikinews.gr. Ο Θοδωρής Δούκας είναι μαζί μας μέσω Skype. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να δούμε λοιπόν ένα τροχαίο το οποίο συνέβη, τροχαίο με εγκατάλειψη στην περιοχή. Ναι. Το συμβάν σημειώθηκε, Χρήστο, χθες το απόγευμα στις 6:10 στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών Σοζόπολης, στο ύψος των Φλογητών, όπου μία 66χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και έπεσε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός άφησε τη γυναίκα στο δρόμο και έφυγε, την εγκατέλειψε και μετά από αρκετή ώρα κάποιος διερχόμενος είδε τη γυναίκα να κοίταται στην άσφαλτο. Mm-hmm. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της και μάλιστα σήμερα το απόγευμα πήρε εξιτήριο. Ωστόσο, να πούμε, Χρήστο, ότι τον οδηγό του αυτοκινήτου τον αναζητεί η αστυνομία. Το τμήμα της τροχαίας των Νέων Μουδανιών έχει αναλάβει την υπόθεση και σήμερα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Κεντρικής Μακεδονίας παρακαλεί όποιος γνωρίζει κάτι για το περιστατικό και μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να βρεθεί ο ασυνείδητος οδηγός που εγκατέλειψε την 66χρονη γυναίκα να επικοινωνήσει στο τμήμα τροχαίας Μουδανιών στο 2373-022-100. Mm-hmm. Όποιος λοιπόν γνωρίζει κάτι μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα τροχαίας Μουδανιών για να ενημερώσει. Έχουμε αρκετά περιστατικά, Θοδωρή, τροχαίων με εγκατάλειψη το τελευταίο διάστημα. Τώρα, να αλλάξουμε όμως θέμα, να μείνουμε πάλι στους δρόμους, αλλά για άλλο θέμα, να πάμε να δούμε τι γίνεται με τους κόμβους στην Νικήτη. Το γνωστό ζήτημα που απασχολεί όχι μόνο τη Χαλκιδική, τους κατοίκους της Χαλκιδικής, αλλά κυρίως και τους επισκέπτες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πραγματικά, Χρήστο, όλοι γνωρίζουν ότι το φανάρι της Νικήτης είναι μία από τις πληγές στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής, που κάθε χρόνο και ιδίως τα καλοκαίρια δημιουργεί τεράστιες ουρές με αυτοκίνητα που περιμένουν να περάσουν υπομονετικά από εκεί. Έχει γίνει μία προσπάθεια τον τελευταίο χρόνο. Ο Δήμος Ιθονίας έκανε μία μελέτη για την κατασκευή 4 ισόπεδων κυκλικών κόμβων στις διασταυρώσεις της Νικήτης. Mm-hmm. Και αυτή η μελέτη θα υλοποιηθεί με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα ευχάριστα που έχουμε είναι ότι η προγραμματική σύμβαση που υπόγραψε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το Δήμο Ιθονίας έχει εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε λιγότερο από έναν μήνα θα μπορέσει ο Δήμος Ιθονίας, ο οποίος είναι και φορέας υλοποίησης του έργου, να το δημοπρατήσει και καλώς εχόντων των πραγμάτων περιμένουν όλοι με αγωνίως και με μεγάλη έτσι ανυπομονησία να διευθετηθεί το θέμα και να ξεκινήσουν τα έργα. Είναι κομβικό το σημείο, το χρονικό σημείο που μιλάμε. Mm-hmm. Ενδεχομένως, αν όλα πάνε καλά, κάποια έργα να ξεκινήσουν με τις αρχές καλοκαιριού. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Τουλάχιστον βλέπουμε ότι προχωρά το έργο αυτό. Οπωσδήποτε, Θοδωρή. Το θέμα είναι να ξεκινήσουν κάποτε τα έργα, αλλά μας λες ότι θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι, αλλά αυτό σημαίνει ότι και αυτό το καλοκαίρι θα περάσει με το καθεστώς όπως το γνωρίζουμε στη Νικήτη. Σαφέστατα. Πολύ καλά κάνεις ότι υπογραμμίζεις, διότι σε καμία περίπτωση το έργο δεν θα ολοκληρωθεί φέτος το καλοκαίρι. Ούτε καν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει ακόμα. Mm-hmm. Βεβαίως θα δημοπρατηθεί, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, εξαρτάται από τις χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε και εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεστε, μια καθυστέρηση θα υπάρχει. Άρα και αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε το ίδιο καθεστώς στο φανάρι της Νικήτης. Να σημειώσω όμως ότι η μελέτη αυτή είναι μια σημαντική μελέτη για το έργο, διότι όπως σας είπα θα έχουμε 4 κυκλικούς κόμβους στη Νικήτη. Επίσης, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις στάθμευσης εκατέρωθεν της κεντρικής οδού, θα έχουμε κατασκευή πεζοδρομίων, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, βεβαίως τοποθέτηση φωτιστικών και θα γίνουν και 2 μεταλλικές πεζογέφυρες, οι οποίες θα διασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση των πεζών από το βόρειο προς το νότιο τμήμα του οικισμού της Νικήτης και πάνω από την κεντρική οδό. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ριζική αναμόρφωση της περιοχής οπωσδήποτε και καλυτέρευση της, όχι μόνο της κυκλοφορίας, αλλά και γενικότερα της κίνησης και των κατοίκων της περιοχής, Θοδωρή.
Ναι, θα καλυτερεύσουν σε θέση τα κυκλοφοριακή συνθήκη στην Νικήτη και βεβαίως θα αλλάξει και όλη η εικόνα του κεντρικού δρόμου του οικισμού με τα έργα που θα γίνουν, γιατί περιλαμβάνουν, όπως είπαμε, και έργα στάθμευσης, αναπλάσεων και όλα αυτά. Θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Οι μελετητές έχουν προέψει και πάρα πολλές θέσεις στάθμευσης, διότι πολλοί κόσμος σταματάει είτε στα σούπερ μάρκετ, είτε να πάρει έναν καφέ, είτε να κάνει κάποιες δουλειές στα καταστήματα της Νικήτης. Mm-hmm. Οπότε έχουν προβλέψει μέσα στη μελέτη να δημιουργηθούν και αρκετοί χώροι στάθμευσης, ούτως ώστε να μην δημιουργείται περαιτέρω προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέδωσε στο Δωρή. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ.